Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Νικητής του δεύτερου γύρου των εκλογών για την ανάδειξη νέου Προέδρου του ΠΑΣΟΚ αναδείχθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης και στη Λέσβο, καθώς ο επανεκλεγής Πρόεδρος επικράτησε άνετα σε 6 από τα 8 εκλογικά τμήματα του νησιού. Πρώτος αναδείχθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης στις εκλογές του δεύτερου γύρου στη Λέσβο για την ανάδειξη Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Ο επανεκλεγής Πρόεδρος επικράτησε άνετα έναντι του Χαριδούκα σε 6 από τα 8 εκλογικά τμήματα του νησιού. Στα 8 εκλογικά τμήματα της Λέσβου ψήφισαν 1.543. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έλαβε 927 ψήφους, ο Χαριδούκας 592, ενώ βρέθηκαν 13 λευκά και 11 άκυρα. Εκλογικό κέντρο Μυτιλίνης ψήφισαν 607. Νίκος Ανδρουλάκης 368, Χάρης Δούκας 226. Εκλογικό κέντρο Γέρας ψήφισαν 167, Νίκος Ανδρουλάκης 116, Χάρης Δούκας 47. Εκλογικό κέντρο Καλονής ψήφισαν 224, Νίκος Ανδρουλάκης 162, Χάρης Δούκας 61. Εκλογικό κέντρο Αγιάσου ψήφισαν 96, Νίκος Ανδρουλάκης 43, Χάρης Δούκας 51. Εκλογικό κέντρο Πολυχνήτου ψήφισαν 116, Νίκος Ανδρουλάκης 68, Χάρης Δούκας 48. Εκλογικό Πλωμαρίου ψήφισαν 117, Νίκος Ανδρουλάκης 36, Χάρης Δούκας 80. Εκλογικό κέντρο Άντισσας ψήφισαν 101, Νίκος Ανδρουλάκης 58, Χάρης Δούκας 40. Εκλογικό κέντρο Πέτρας ψήφισαν 116, Νίκος Ανδρουλάκης 76, Χάρης Δούκας 39. Ο ΠΑΣΟΚ βγαίνει δυνατό από αυτή τη διαδικασία και η επόμενη μέρα θα μας βρει ενωμένους, δυνατούς, προκειμένου να αποτελέσει τη μεγάλη δύναμη που θα μπορέσει να αλλάξει τα πράγματα, να εκφράσει την κοινωνία και να επιτύχουμε τη νίκη στο μέλλον για την παράταξή μας. Γίνανε πολύ σημαντικά βήματα τα προηγούμενα χρόνια για την ανασυγκρότηση του ΠΑΣΟΚ και πιστεύω πως τώρα ήρθε ο καιρός επιτέλους και ο κόσμος το αναγνωρίζει. Θα πάμε παρακάτω. Το μήνυμα είναι ένα δυνατό ΠΑΣΟΚ, δημοκρατικό, πάνω στις αρχές για τις οποίες ιδρύθηκε, δηλαδή εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική δικαιοσύνη. Για αυτές τις αρχές δημιουργείται το ΠΑΣΟΚ. Και αυτές τις αρχές πρέπει να προωθήσουμε και να αγωνιστούμε για αυτές τις αρχές με ένα δυνατό ΠΑΣΟΚ που... Το σημερινό ΠΑΣΟΚ θα είναι κάτι καινούριο αυτό που θα βγει, με όποιον αρχηγό και να βγει. Εμείς θα δεχτούμε όποιον αρχηγό και να βγει και θα μας ενώσει όλους πίσω από εκεί πέρα. Τη στιγμή που ο λαός αποφασίζει, θα ακολουθήσουμε το λαό. Αυτή είναι η... Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι σήμερα θα γιορτάσουμε το ενωμένο ΠΑΣΟΚ, το δυνατό ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ που θα αποτελέσει τον κορμό γύρω από τον οποίο θα ενωθούν και τα άλλα κατακερματισμένες αριστερά κόμματα, όπως τα είχε κάνει και ο Ανδρέας Παπανδρέου, που μπόρεσε να συνενώσει αυτά τα πράγματα, ώστε να αποτελέσουμε το δυνατό φορέα απέναντι από τη δεξιά του κυρίου Μητσοτάκη, που στηρίζει τα μεγάλα συμφέροντα και έχει ξεχάσει το λαό, ώστε να δώσουμε πάλι ελπίδα και προοπτική στο ψεγκασμένο μικρομεσαίο λαό που σήμερα υποφέρει.